Μα μου κρυγιώτα δεν πρέπει να κρύβεται αν θέλετε και πίσω από τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν φτάνουν οι ενέργειες της δικαιοσύνης να αντιμετωπίσει μια εγκληματική οργάνωση. Χρειάζονται να σπάσεις τις πολιτικές οι οποίες τρέφουν τον φασισμό. Τι εννοείται δηλαδή, ποιον δείχνετε και τι εννοείται, ποια διαδικασία δηλαδή εκτιμάτε εσείς ότι θα πρέπει να ακολουθεί και από ποιον βεβαίως. Θεωρώ ότι το βάθεμα της δημοκρατίας της χώρας μας και η αντιμετώπιση της πολιτικής κρίσης είναι αυτές που ουσιαστικά θα δώσουν το χτύπημα, γιατί οι πολιτικές αυτές είναι που γεννάνε και η φτώχεια, αν θέλετε, και όλα αυτά τα φαινόμενα που ζούμε τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Ναι, αυτό σε μια ευρύτερη σφαίρα, κυρία Μανατίδη. Μιλάμε συγκεκριμένα για τη Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή. Η Χρυσή Αυγή την έχουμε χαρακτηρίσει, έχουμε τοποθετηθεί, έχουμε ψηφίσει στη Βουλή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνονται πολιτικές, βάθεμα δημοκρατίας χρειάζεται η χώρα μας, έτσι ώστε αυτές οι πρακτικές τη Χρυσή Αυγή να πέφτουν στο κενό πάντα. Εκτιμάτε δηλαδή ότι αυτή η εξέλιξη, γιατί τα λέγαμε και νωρίτερα και με την Ιωάννα Μάνδρου, επειδή έρχονται ευρωεκλογές, η Χρυσή Αυγή έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο και την νέα της ονομασία ως Εθνική Αυγή για να είναι πλήρως καλυμμένη, εάν στο σύνολό τους οι βουλευτές πλέον έχουν ανοιχτά ζητήματα με τη δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά, θα είναι δύσκολη η διαδικασία, θα πρέπει να βρεθούν άλλα πρόσωπα ενδεχομένως στο καταστατικό και ούτω καθεξής. Χτυπιέται το κακό στη ρίζα του? Είστε σύμφωνοι εσείς με την όλη πορεία των εξελίξεων? Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Το λέει όλο το πολιτικό σύστημα και δεν μπορεί κανείς να παρέμβει στη δουλειά της δικαιοσύνης. Ωστόσο, αυτό που πρόσθεσα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιες πολιτικές αντιμετωπίσεις στα κέρια προβλήματα και στο βάθημα της δημοκρατίας, το επαναλαμβάνω, στη χώρα μας, όπου θα χτυπηθεί η πολιτική βάση και η πολιτική αυτή που κάνει η Χρυσή Αυγή. Για να έρθουμε τώρα στο σκάνδαλο, κύριε Δινόπουλε, τον Μίκη Βερβερ.